Εμείς ευχαριστούμε που επιλέξατε την πόλη μας να έρθετε και για μας είναι σημαντικό. Τα παιδιά είμαστε. Θα σας είμαστε υπόχρεοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και του χρόνου πάλι το σχολείο σας να επιλέξει αυτό να έρθει στην περιοχή. Και για τις προσφορές και τα μέλη. Πώς είδατε την πόλη μας? Πού είστε εσείς? Είναι από το Παλαιδές. Πάντως το έχεις ωραία το πάνω. Να σας κεράσουμε ένα γλυκάκι. Δεν θα θυμάμαι πάντως. Σας ευχαριστούμε πολύ για την φιλοσοφία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Το ιδρυτικό. Το ιδρυτικά. Για μας ήταν σημαντικό εκεί πέρα να μιλάμε με τους ανθρώπους. Όλα αυτά πιατάκια εδώ. Γεια σας, είμαστε από το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά, το οποίο άρχισε να ιδρύθηκε από το 2006 και υπάρχει μέχρι σήμερα. Από το σχολείο μας έχουν περάσει πάρα πολλοί μετανάστες, όλες περίπου οι φυλές που υπάρχουν στην Ελλάδα, προσπαθώντας να μάθουν τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας, τη ζωή μας και να νιώσουν κάπως καλά μεταξύ μας. Ήρθαμε σήμερα στη Σπάρτη για να δούμε το Μιστρά, να τους γνωρίσουμε τον όμορφο τόπο σας. Κάτι που μόνοι τους δεν θα ήταν δυνατό να το κάνουν. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τη φιλοξενία και για όσα τους προσφέραμε σήμερα. Εγώ να πω ότι λειτουργούμε σαν σωματείο από το 2006, στην ουσία που είστε το 2005. Το σχολείο μας στηρίζεται σε τρεις άξονες, σε τρεις πυλώνες, δηλαδή είναι το εκπαιδευτικό κομμάτι, είναι το πολιτιστικό και είναι και το αλληλέγγυο, πάρα πολύ σημαντικά και τα τρία αυτά. Εκτός από τα ελληνικά που κάνουμε σε μετανάστες, υπάρχουν τμήματα ξενόγλωσσα που σημαίνει ότι το σχολείο πια είναι ένα ανοιχτό σχολείο και με Έλληνες και με μετανάστες που έχουν μάθει να συνεργάζονται και να επικοινωνούν απόλυτα και όμορφα. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της εκδρομής. Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα. Να σας θυμίσω ότι ερχόμαστε από ένα περιβαλλοντικά επιβαρημένο περιβάλλον, τον Πειραιά, οπότε τους εντυπωσίασε η ησυχία, ο καθαρός αέρας, η φιλοξενία, η αγάπη του κόσμου, των φορέων για όλη αυτή τη φιλοξενία. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εκ μέρους όλων των μαθητών και των συνοδών για ό,τι κάνατε για να γίνει αυτή η μέρα, να τη θυμούνται όλα τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και στο επανειδήν. Θα σας ξανάρθουμε. Είναι σημαντικό το ότι το συγκεκριμένο σχολείο έχουν την επίσκεψη στην πόλη μας. Είναι ένα σχολείο που εκπαιδεύονται και μαθαίνουν τα ελληνικά για τον ελληνικό πολιτισμό από 20 χώρες περίπου.
Και αυτό δείχνει τη μεγάλη φιλοξενία και την φροντίδα που πρέπει οι Έλληνες να έχουμε στους μετανάστες, στους πρόσφυγες. Και επειδή η χώρα μας είναι σε σημείο και γεωστρατηγικό, χρειάζεται να κάνουμε τέτοιες δράσεις και τέτοιες ενέργειες. Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς και σε όλους αυτούς που είχαν αυτή την πρωτοβουλία να οργανώσουν αυτές τις επισκέψεις. Για εμάς είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτές τις προσπάθειες. Περιμένουμε του χρόνου να ξαναέρθει το σχολείο, το συγκεκριμένο και άλλα σχολεία, να τα φιλοξενήσουμε γιατί να δείξουμε και τον πολιτισμό μας και την ίδια την φιλοξενία που εμείς και σαν Σπαρτιάτες έχουμε πάντα και ιστορικά αλλά και τώρα. Περάσατε καλά, μην πάρα πολύ.